Δίνετε τέσσερις διαφορετικοί τρόποι σκέψης, δίνουν τέσσερις διαφορετικές λύσεις. Πώς καταλαβαίνουμε, πώς γίνεται ο άλλος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του και η συμπεριφορά μας βγάζει. Μας βγάζει ο τύπος άλλος εδώ είναι κυριαρχικός. Η συμπεριφορά του είναι κυριαρχική εδώ και τώρα. Λύση, λογική. Πάμε κάπως. Οριζόντιο, πάμε κάτω. Ο δεύτερος, αναλυτικός. Βγάζει τέτοια συμπεριφορά που θα το καταλάβετε αμέσως. Μου αρέσει η ασφάλεια. Ο πρώτος σου αρέσει το αποτέλεσμα. Θέλω το αποτέλεσμα. Πα θυσία τώρα και εκεί δουλειά. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Τον ενδιαφέρει να γίνει δουλειά με τον τρόπο που πρέπει, με τον τρόπο που θέλει αυτός. Με τον τρόπο που αυτός αισθάνεται. Ο τρίτος δεν τον ενδιαφέρει ούτε το αποτέλεσμα, ούτε η διαδικασία τόσο πολύ. Τον ενδιαφέρει όμως να περάσουμε καλά, να είμαστε καλά εμείς μεταξύ μας. Να μην αποδομηθούμε καλές σχέσεις. Να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Δεν σημαίνει ότι θα σε πληρώσει για να καταλάβει. Μπορεί να χάσει τη σχέση, αλλά να σε πληρώσει. Λέω, μπορεί να μην πληρώσει. Και ο τελευταίος, τον ενδιαφέρει να γνώρισε. Κυρίως. Τον ενδιαφέρει κάτι θα πούνε οι άλλοι. Για ποιο λόγο να το κάνω. Τι θα δώσει σε μένα και τι θα δώσει σε μένα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι τη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε λίγο ο κάθε ένας από αυτούς πώς εμφανίζεται και εσείς τι προτιμάτε για να δούμε. Θα αναγνωρίσετε κάποιον εαυτό σας. Ας πούμε λίγο τον κυριαρχικό. Ο κυριαρχικός, ο τύπος άνθρωπος, ο λογικός άνθρωπος, θέλει αποτελέσματα εδώ και τώρα πάει στη σύνδεση. Αυτός πώς θα τον δείτε. Καταρχήν είναι σοβαρός και λιγομένος, του δώσουν τα πολλά λόγια. Δεν του αρέσει λεπτομέρεια. Μην τον πεθάνει στην λεπτομέρεια. Και όλα αυτά που λέμε εφαρμόζονται και στους πελάτες, εφαρμόζονται και στους συνεργάτες, στους σταμένους, για όσοι έχετε, στο εξωτερικό σας. Όλα αυτά εφαρμόζονται στους ανθρώπους. Όμως αν θέλετε να επικοινωνήσετε με έναν άνθρωπο για να κάνει τη δουλειά σας και να κάνει αυτό τη δουλειά του, φροντίστε να μάθετε ποιος είστε εσείς και ποιος είναι αυτός. Προσεκτικό ντύσιμο. Προετοιμασμένο για τη συζήτηση. Δεν θα έχει ποτέ αδιάβαστο. Πρέπει να είστε εξ διαβασμένοι. Αν ο προστάμενο είναι τέτοιο, ή αν ο πελάτη είναι τέτοιο, είναι πολύ διαβασμένοι. Θα σου κάνει ερωτήσει. Δύο-τρει. Από τι δύο-τρει ερωτήσει που θα κάνει, θα καταλάβει, θα κάνει πέντε. Μία-δύο ερωτήσει. Θα αποφασίσει. Αποφασίσει γρήγορα. Είναι ρεαλιστή σου λέει αυτό το ηχητικά σου. Θέλει νούμερα. Πόσο κάνει αυτό. Όχι πολύ αναλυτικά. Συνολικά πρέπει να σου κάνει όλη τη δουλειά. Όλη τη δουλειά που θα κοστίσει. Δεν θέλω να μη ανάγει. Συγκεκριμένα, δεν θέλει αεροαστρολογίε, πολύ συγκεκριμένα. Κουβέντα συγκεκριμένα, όχι γενικά. Δεν τον διαφέρει καν οι άλλοι. Ο εαυτό του, ιδιωτικό. Πολλέ φορέ θα δείτε την άνθρωπο που ξεφεύγει αυτό και υποτιμούν. Σου μιλάει άσχημα. Σου μιλάει υποτιμητικά γιατί θεωρεί ότι είναι πιο πάνω. Αυτό είναι μια κακή εκδοχή, αλλά συμβαίνει. Αποφασίζει γρήγορα. Είναι βασικά το πρώτο που καταλαβαίνει όταν αποφασίζει όλο γρήγορα θέλει τα μπαμ, μπαμ, μπαμ συγκεκριμένα νούμερα. Λύσεις, απαντήσεις, ό,τι ρωτάει αμέσως και αποστηρίζω μέσα στη δουλειά και τέτοια. Και πρέπει να την κάνεις όπως ακριβώς υποσχέθηκες, γιατί θέλει το αποτέλεσμα και να το υποσχέθηκες, δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Θα ενδιαφέρει το αποτέλεσμα κυρίως. Πάμε τώρα στον άλλο, το πίτα. Θα ενδιαφέρει η ασφάλεια. Είναι πολύ συντηρητικά κειμένος. Συντηρητικά, δεν θέλει να δεν θέλει να φύγει από τα αποδεικτά όρια. Είναι ευγενέστατος, συγκρατημένος. Είναι αυτός που μπαίνει στο γραφείο του και αν ας πούμε το στυλό είναι έτσι και δεν είναι έτσι, δεν είναι καλά. Δεν αισθάνεται καλά. Θα τον δείτε αυτόν, θα πάρει το στυλό έτσι. Μην το αποκλείσετε τίποτα, το χάσω. Θα ξαναβάλει μέσα μου. Δεν ακουμπάτε τίποτα. Το είχα πάρει στη θέση του. Τόση. Είναι αυθέντη, πάντα να είναι σε τάξη. Θα σου πει θα καθίσεις. Καθίστε. Όλα μπαίνουν να καθίσετε. Καθίστε. Θα σου δείξω. Γιατί εκείνη θέση σου. Γιατί εκείνη η διαδικασία του. Τακτοποιημένος, οργανωμένος, μολύβει καθή σημειώσεις. Δεν θέλει να ρισκάρει. Μην τον βάλετε να αποφασίσει σε πέντε διαφορετικά επίπεδα που χάσατε. Δεν θέλει ρίσκα. Αν το κάνετε πελάτη, δεν σας αλλάζει. Αν είναι δεν σα δεν ψάχνετε. Σου λέει: έχουμε αυτόν τον καλό παιδί, έχει κάνει καλή δουλειά, έχει λογικέ τιμέ, τελειώσαμε. Έχουμε κλείσει με ηλεκτρολόγο, πάμε παρακάτω.
δεν ψάχνει αυτό. Θέλει σταθερότητα, ασφάλεια. Βρίσκει κάτι που του αρέσει και το κρατάει για πάντα. Ωραία. Αυτό ξέρουμε, αυτό είναι πιστεύω. Ευελιξία μηδέν. Ακάμπτωση. Διαδικασία. Τι λέει η διαδικασία. Καλή στο βιβλίο. Το, είναι αυτή που διαβάζει το μάνιο. Έφερε το μηχάνημα, λέει το μάνιο. Το έφερε πού, το γιάντο, το έφερε το μάνιο. Δεν κοιτάει το μηχάνημα, είναι το μάνιο. Το έχει το μάνιο, η γη σου είναι εδώ, μπράβο, εντάξει. Θα σου κάνει 500 ερωτήσεις για ό,τι με ενδιαφέρει στη λεπτομέρεια που κατασκευάζεται το καλώδιο που έχετε βάλει. Θα ρωτήσει, όταν αποφασίσει, θα ρωτήσει, δεν συστάσει για να ασφαλείς. Αν το κάνεις, τελειώσαμε. Και τυπικός. Τυπικός. Έχετε ραντεβού στις 5, θα πάτε 5 παρά 1. Ούτε 5 παρά 4, ούτε 5 και 4. 5 παρά 1. Θα πάτε ώστε να χτυπήσετε την πόρτα παρά 1, να του δώσετε τον χρόνο να κάνει αυτό. Για να είναι σώστε να μην το πείτε κάτι μέτρο και να σας ανοίξει την πόρτα. Αυτό. Όχι παρά τέταρτο, ούτε και τέταρτο. Παρά ένα. Είναι της ακρίβειας, είναι του ακριβώς. Του ακριβώς είναι στην διαδικασία. Γιατί θέλει να ανασφαλείς, να ελέγχει τα πάντα. Πάμε τώρα στον άλλο, ο Αγκάστας. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνει, καπεδάκι. Εντάξει. Καλά, πώς περάσαμε σήμερα, κίνησε, χάμουσε. Δεν μπορεί να είσαι αυτή πολύ. Ένα τέταρτο κουβέντα, γενικά και αόριστα, έτσι. Για να, γιατί, για να έρθουμε πιο κοντά. Για να αποκτήσουμε μια οικειότητα. Τόσο για μένα. Πολύ πιο ευχάριστο σας και θα σου μιλήσω στον ελληνικό. Εκεί είναι ένα θέμα τι κάνεις, έτσι, θα το πούμε σε λίγο. Καλώς το Γιώργο. Καλώς το Μάστο. Πώς σε λένε, Γιώργο Μανώλης. Κύριε... Καλωτήρα. Μιλάμε στον ελληνικό. Την πρώτη φορά, μην τσιπήσετε. Θα σας το πω. Λοιπόν, αυτό το διαδίκτυο έχουμε χρόνο, φέτα. Μιλάει για διάφορα οικογενειακά, να σου κοιτάξει την κάτω, να τσαπαθεί την γυναίκα του, να πει στο σχολείο, όλα. Το πρίζει ο προστάμενο του, αν είσαι άλλο. Γενικά φωνάζει, γιατί δεν το λέει, θα θέλει να το ακούσουν οι άνθρωποι. Έχει κοινωνικές ευαισθησίες, δεν θέλει να τσακωθεί. Γι' αυτό μπορεί να σε φέρει από πίσω. Γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί. Για να χαράσει σχέση, θα την κάνει δουλειά του αλλού. Θα σου μιλήσει για τους άλλους και τους οπόλες, όσο έκανε που λέτε. Ρίσκο εκδός και υπάρχει τη ζωή. Αλλά έχει χαλάρος, δηλαδή. Οπότε πάει στη δουλειά μαζί με τους άλλους. Έχετε δει περιπτώσεις να μαζευτούν να πάμε. Δεν μόνος του, παθαίνει παρέα. Αυτός είναι ο φιλικός. Και πάμε στον άλλον, ο οποίος τον ενδιαφέρει, τη μεγάλη εικόνα. Τον ενδιαφέρει, την αναγνώριση, τον ενδιαφέρει γιατί γίνονται τα πράγματα. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτός βιάζεται, τρέχει συνέχεια. Δεν τρέχει, γιατί. Βάζει 5 ιδέες το δευτερόλεπτο. 5 ιδέες το δευτερόλεπτο δεν προλαβαίνει να τις υλοποιήσει. Οπότε είναι συνέχεια σε μυριαστικό. Φοράει ξινιέ ρούχα. Πρέπει να είναι φυρμάτος από πάνω με κάτω γιατί για να έχει την αναγνώριση του κόσμου. Ή ό,τι πιστεύει ότι του δίνει αναγνώριση. Έτσι. Το καλύτερο μπερμπέρι είναι τα κρυά στο χέρι. Μερσεντές και το μπερμπέρι είναι να φαίνεται ότι είναι μερσεντές. Το πάμε και στην τράπεζα πάνω. Και έχουμε και το iPhone το 8S που είναι το τελευταίο μοντέλο που κάνει μια 500 ευρώ. Πρώτο πράγμα πάει το κινητό και μετά έρχομαι εγώ. Έτσι, γιατί πουλάω μόρια, αυτό είναι. Σε αυτόν λοιπόν πάτε να του κάνει την εκδική κατάσταση. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα, θέλει να ακούσει μόνο ότι το μαγαζί του θα είναι το καλύτερο μαγαζί στην γειτονιά. Θα σα αλλάξει τα φώτα μέχρι να τελειώσει. Δηλαδή θα του κάνει παρουσιάσει, θα έχει συμφωνήσει σε μια προδιαγραφή. Την άλλη μέρα σε παίρνει τηλέφωνο και θα σου πει Σπύρο, αυτό το ξανασκέφτηκα. Λέω να το κάνουμε έτσι. Τι να κάνει ο Σπύρο, θα πει να το κάνουμε, α πάει το παλιά του. Την άλλη μέρα θα σε πάρει γιατί ξέρει αυτά που λέγαμε χθε. Ναι, είχα μια ιδέα. Να μην το κάνουμε ακριβώ έτσι, να το κάνουμε λίγο παρά έτσι. Θα σου πει την ιδέα, γιατί αυτό αλλάζει συνέχεια ιδέα. Και το βράδυ κοιμάται. Σκέφτηκε, α, μάλλον και δεν το πάει. Θα σε πάρει το βράδυ στο δόντα σου, κοίτα να δει και αυτό έτσι. Βλέπει μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ρισκάρει.
Θέλετε να κάνουμε ένα μικρογραφικό μαγαζί, δεν το έχει κάνει κανένα στην Ελλάδα. Θα σου πει αμέσως αυτό θέλω. Τώρα, πού είναι να υπογράψω. Αυτό βλέπει τον εαυτό σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, ξέρει τι θα είναι. Ξέρει, αλλά κάθε φορά ξέρει τι θα είναι. Βλέπει το μέλλον. Και δεν έχω σημειώσει. Δηλαδή, γράφει στο πακέτο τα τσιγάρα. Αν γράφει. Το γραφείο του είναι όπως σαν να έχει πέσει μπόμπα. Αν πείτε σε γραφείο που είναι βομβαρδισμένο, αυτό είναι ο τύπο που θα του πει ότι θα κάνει το καλύτερο μαγαζί του κόσμου. Έτσι, το πρώτο μαγαζί στην Ελλάδα. Γιατί είναι χύμα το γραφείο, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τάξη, δεν τον ενδιαφέρει διαδικασία, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο από τις καινούργιες ιδέες, το φαίνεστε και είναι και η μεγάλη εικόνα. Και φυσικά το λέει εδώ το θέλει. Το βράδυ, γιατί είναι εκτό σε παίρνει και τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή που του έχει κάνει στο μυαλό. Δεν έχει ωραία. Οπότε του έχει ιδέα. Τον ενδιαφέρει η αναγνώριση, να κάνει κάτι και να τον αναγνωρίσουν. Επομένως, ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς, δηλαδή πώς σκέφτεται ο εγκεφαλός μας. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε πώς σκέφτεται ο άλλος και τι κάνουμε. Κοιτάζουμε και όπως έχουμε δει.